Παρέλυσαν σήμερα οι λαϊκές αγορές και στη Δυτική Κρήτη, με τους παραγωγούς σε Χανιά και Ρέθυμνο να προχωρούν σε μηχανοκίνητες πορείες στους κεντρικούς δρόμους των δύο μεγάλων πόλεων, στο πλαίσιο της κινητοποίησης της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους παραγωγούς είναι το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις λαϊκές, βάσει του οποίου θα δίνεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα σε εταιρείες να εισέλθουν στις λαϊκές αγορές, ενώ πρόβλημα θα υπάρξει και με τις άδειες των παραγωγών, όπως οι ίδιοι ανέφεραν χαρακτηριστικά στο Δήμαρχο Ρεθύμνου. Δηλαδή, στα 5 χρόνια οι επαγγελματίες και στα 3 η παραγωγή χάνουν τις θέσεις, γίνεται εκ νέου πληστηριασμός. Θα πληρώνεις. Αυτό καταργεί καταρχήν τις παραγωγικές άδειες στις λαϊκές αγορές και θέλει να μας κάνει εμπόρους. Δεύτερον, θέλει τις θέσεις όπως έχουμε σήμερα να τις παραχωρεί με πληστηριασμό. Τρίτον, όποιος θέλει θέση πρέπει να έχει βγάλει ΤΕΗ, ΑΗ, πάντιο κτλ. Δηλαδή, αν είχα βγάλει εγώ πάντιο, δεν θα καθόμουν στη λαϊκή παράδειγμα. Σε 5 χρόνια λαϊκές αγορές δεν θα υπάρχουν. Αν λοιπόν λείψουν λαϊκές αγορές από την Ελλάδα, να ξέρετε ότι οι τιμές θα πάνε στα ύψη. Οι παραγωγοί μιλούν για διωγμό και εξοργισμένοι βλέπουν να μπαίνει, όπως λένε, τα φόπλακα στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, το παράλογο, όπως χαρακτηρίζουν, νομοσχέδιο της κυβέρνησης θα πρέπει να πάρθει άμεσα πίσω, σημειώνοντας πως εάν διαλύσουν οι λαϊκές αγορές, τότε θα την πληρώσουν οι ίδιοι οι καταναλωτές. Τώρα που φυτεύουμε για την καλοκαιρινή περίοδο τα προϊόντα, όταν θα είναι έτοιμα για να τα διαθέσουμε στις λαϊκές αγορές, θα κάνουμε αίτηση. Και αν μας την εγκρίνουν, προσέξτε, αν μας την εγκρίνουν, αν εγώ λοιπόν κάνω έτσι και δεν μου την εγκρίνει, τα προϊόντα μου τι θα τα κάνω? Είναι ένα ερώτημα, θα τα πετάξω. Θα είμαστε σε αγώνα, συνεχής αγώνα, αν η κεντρική εξουσία δεν πάρει το νομοσχέδιο πίσω. Διότι είναι παράλογο και δεν στέκει πουθενά. Πιστεύουμε ότι την ύφη, όπως είπε και ο πρόεδρος των παραγωγών, θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Η μηχανοκίνητη πορεία των παραγωγών στα Χανιά ξεκίνησε από τον κόμβο Μουρνιών και κατέληξε στην αντιπεριφέρεια, όπου επιδόθηκε ψήφισμα στον Νίκο Καλογερή, ενώ κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Ρέθυμνο, όπου επιδόθηκε ψήφισμα στη Μέρη Ιωνή.